Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε. Θα δουλέψει, λε. Θα έχουμε σήμα εδώ μέσα, λε. Um, κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, κάνω προσευχή. Κάνω τεστ. Ένα-δύο, ένα-δύο. Ένα-δύο, ένα-δύο. Μ' ακούτε. Με βλέπετε. Καλησπέρα. Χιλού. Φόφι! Αλεξάνδρα! Μακούτε ακούτε, με βλέπετε! Πείτε μου ναι, σα παρακαλώ. Έχω βάλει 28.032 extender. Κατιού μου! Τι σου έχω εγώ, τι σου έχω εγώ. Δεν λέω τίποτα. Γεια σα, καλησπέρα σα. Λαμβάνει. Over δηλαδή. Το κλείσαμε. μ' ακούς και με βλέπει. Θα τη ρίξω από τη χαρά μου. Πραγματικά θα τη ρίξω από τη χαρά μου. Εντάξει. Αχ, ένα μήνα μετά. Ένα μήνα μετά. Ένα μήνα μετά. Πρώτη του μήνα, αν θα ήμουν εδώ, θα ήταν ένας μήνας. Τόσο μου πήρε. Τόσο. Τόσο μου πήρε πραγματικά. Πραγματικά. Γεια σου, Άνω μου. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σα. Γεια σου, Βασιού μου. Γεια σου, Μπιγούμαν μου. Γεια σου, Ρούλα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Και τώρα λοιπόν, αφού με ακού, αφού με βλέπει, πάμε να σου κάνω ένα δώρο. Έτσι για το καλό. Βέβαια, ο καθρέφτη δεν είναι ακόμα κρεμασμένο. Το κάδρο δεν είναι ακόμα ίσιο. Οι ντουλάπε δεν είναι ακόμα γεμάτε. Πρέπει να πάω στο χωριό να φέρω πράγματα, δεν με νοιάζει όμως, δεν με νοιάζει, αλήθεια σου λέω, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί όταν θα γυρίσω από την έκθεση, θα είναι όλα στη θέση τους, όλα, 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 όλα. όλα. Λοιπόν, με πάρα πολύ χαρά, με πάρα πολύ χαρά, με πάρα πολύ αγάπη, όπως ό,τι κάνω στη ζωή μου, θα πιω λίγο χαμομύλι, Και θα έρθω να κάνουμε τσαχπινιές. Θα έρθω να κάνουμε τσαχπινιές, τσαχπινογαργαλιάρικες, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς. Εντάξει, δεν το ρίχνω. Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα. Έχω έρθει με λευκή σημεούλα. Περίμενε. Επειδή σημεούλα τώρα δεν μου βρίσκεται, ε, πάρε ένα βαμβακάκι. Πάρε ένα βαμβακάκι. Δεν έχω κάτι άλλο καρδιά μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε απόψενες και θα κάνουμε τε, να το πω και εγώ κερκυραϊκά, θα κάνουμε τε λοιπόν τσαχπινιές, τσαχπινογαργαλιάρικες τσαχπινιές, γιατί όταν, μη γελάς βάσια, όταν εγώ παράγγειλα από το σπραντέρμα, παράγγειλα με, χωρίς καν να κοιτάξω το βαθμό της κρυσταλλικης βρετινολης ρετινόλης, οπότε είναι αλλά εγώ Έχω ήδη ξεζουμίσει την Καλίνικο. Την έχω ήδη ξεζουμίσει την Καλίνικο διπλές φορές. Οπότε, απόψενες, θα πάμε να φορέσουμε τα καλά μας, τα δυνατά μας και να πούμε και δύο-τρεις κουβέντες γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά ε, με την κρυσταλλική. Εντάξει, και τα υπόλοιπα προϊόντα Καλίνικο, το ξέρω ότι τα θέλεις. Το ξέρω ότι παίρνετε τηλέφωνα. Κρυσταλλική βλέπω, λέει ώρα να πηγαίνω. Όχι, δεν θα πας πουθενά, θα κάτσεις εδώ. Και θα μου πεις άμα έχει κρυσταλλικές ρετινόλες, γιατί γίνεται τις κρυσταλλικές ρετινόλες στα μηνύματά μου. Κανόνισε την πορεία σου, εσύ και ο κύριος ο Γκαλίνικο, γιατί, παιδιά, θα έρθω εγώ να τη φτιάξω την κρυσταλλική, δηλαδή, στο τέλος. Α, είσαι εδώ, ο Γκαλίνικο, ε. Γεια σας. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Ε, τέλεια καλά πήγε αυτό γεια σας καλησπέρα σας και καλή βραδιά και τώρα θα γίνω κόκκινη ε, γιατί είσαστε κύριος και όχι κυρία κατάλαβες και εγώ τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ όπως το εκφραζόμουν γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τις ανάγκες μιας γυναίκας θέλουμε την κρέμα λάμψης θέλουμε τον ρόνα δόμηση ματιών θέλουμε το ιαλουρονικό με την ιασυναμίδη να πω κι αλλά έχετε ρε, την όλες. έχετε σίγουρα γιατί εγώ θα κάνω εδώ απόψε κάτι πολύ δυνατό. Προσέχτε τι λέτε σε αυτό τον κόσμο εδώ που παρακολουθεί. Εντάξει. Κύρια Αλέξη, μένουμε σε αυτό. Προσέχετε κύριε Αλέξη, θα σας έχουμε live τον Απρίλιο, ε? έτσι μου είπατε. Εντάξει. Οτιδήποτε πείτε και δεν ισχύει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας στο live που θα κάνουμε τον Απρίλιο με τον κύριο Αλέξη Γκαλίνικο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει λοιπόν, είσαι challenge. Αρχικά να πούμε, κύριε Αλέξη μου λέει, αρχικά να πούμε, πάμε γιατί είμαι στο γελουρονικό να κάνω ό,τι πεις απόψε. Άντε κάτι χοντρογιάννη, πάρ' την κρυσταλλική σου αναχείρα. πάρε και μια συνέαση να να σου βρίσκεται και πάμε να κάνουμε... Ένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δυνατό, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πίσω από τα γκαλίνικο κρύβεται ο Αλέξης, Δώρα μου. Λοιπόν, ε, γκαλίνικο. μία εταιρεία η οποία για μένα δεν είναι καλλιντικά, δεν είναι skin care. Μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για δέρμο καλλιντικά, μιλάμε για πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν, μιλάμε για... Ε, αντιμετώπιση, όχι απλά στην επιφάνεια της επιδερμίδας μας, όχι επιφανειακά, ε, θέλουν να αντιμετωπίσουν τη ρίζα του θέματος, θέλουν να πάνε να εμβαθύνουν και να πάνε, δηλαδή, όσο πιο βαθιά μπορούν, χωρίς να παρέμβουν με κάποιο ε, ενέσιμο ή κάποιο νηστέρι, όπως καταλαβαίνεις, ε, οπότε ε, τους έχω ξεχωρίσει, τους έχω αγαπήσει, τους έχω... Ε, λίγο ταλαιπωρήσει, αλλά δεν φταίω εγώ. Η πανδημία τα φταίει, εσεί τα φταίτε που τα βλέπουμε εδώ, τα δοκιμάζουμε εδώ, τα αγαπάμε εδώ και με μία εφαρμογή κρυσταλλική, πραγματικά με μία εφαρμογή κρυσταλλική. Αυτά που έχω διαβάσει για το πώς βλέπετε την επιδερμίδα σας, για το πώς πιάνετε την επιδερμίδα σας, για το πώς λάμπει η επιδερμίδα σας την άλλη μέρα, τον άλλο μήνα σας δίνω το λόγο της τιμής μου, που θα έχουν όλα τα προϊόντα. Θα μάθετε και κάτι, θα μάθετε και κάτι που θα αλλάξει ριζικά εντελώς ε, το mindset σας. Δεν θα το πω απόψε, σε καμία περίπτωση δεν ήρθα να ανάψω φωτιές. Θα το κάνω όμως τον άλλο μήνα γιατί μου είπανε από την εταιρεία ότι ε, από τις ε, 18, 20 του μήνα και μετά θα υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα προϊόντα. Εκεί λοιπόν θα ετοιμαστείτε να κάνουμε μία μεγάλη, μεγάλη όμως, όταν λέμε πολύ μεγάλη ε, αλλαγή. Την πρώτη φορά λέει που έβαλα την κρυσταλλική γαλήνικο έπαθα σοκ. Αλεξάνδρα, το ίδιο παθαίνουν όλοι. Είναι γιατί έχουν βάλει μέσα και όλη και ρετινόλ και έχουν βάλει μέσα και η Οπότε, ακόμα και μία κυρία, ακόμα και ένας κύριος, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιήσει ρετινόλ μέχρι τώρα για τον α ή β λόγο, γιατί φοβάται, γιατί διστάζει, γιατί ποτέ δεν άκουσε γι' αυτό, έρχεται με ένα προϊόν το οποίο... Αν κλειδώσουμε τη ρουτίνα με αυτό, δεν θα κινδυνέψει σε καμία περίπτωση, καθώς περιέχει, είπαμε, και η και ρετινόλη και την αγαπημένη μας ρετιναλδεΐδη, που τι είναι η ρετιναλδεΐδη, η μαμά της ρετινόλη. εντάξει. Λοιπόν, έχω πλύνει λοιπόν, Μπορεί εννοείται να τη βάλεις μετά τη βιταμίνη α από αουρόρα, είσαι με τα καλλιά σου, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Για την κρυσταλλική ρετινόλη υπάρχει και το βίντεο στο YouTube, το οποίο ήρθ, είχα έρθει τότε πριν βγω στο live του Instagram και είχε γίνει ο πανικός, μιλάω τώρα, θα πρέπει να πάτε γύρω στο Νοέμβρη νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και έχω και το, <coughs> και έχω και το live που είχαμε κάνει με τη Βάσια, η οποία Βάσια μας είπε πάρα πολλά πράγματα σε εκείνο το live και είχα, ε, ότι είχα αρχίσει να τη χρησιμοποιώ και εγώ και είχα κάνει και κάποιους συνδυασμούς. Καλέ, εγώ η φοβητσιάρα λέει φέτο θα συνεχίσω και το καλοκαίρι. Εννοείται ότι θα συνεχίσει και το καλοκαίρι. Ξέρει γιατί. Ξέρει γιατί. Γιατί δεν μπορεί χωρί αυτήν τώρα. Γιατί έχει δει τα αποτελέσματα. Γιατί βλέπει το πρόσωπό σου. Καταλαβέ. Και ξέρει ότι αν θα τη σταματήσει, θα πρέπει μετά να κάνει λίγο αγώνα δρόμου για να ξαναπά από εκεί που έμεινε. Εννοείται αυτό. Τι κόπηκε. Τι κόπηκε, εγώ μέσα είμαι. Μα ακούτε, με βλέπετε. Γεια σας τα χανιά. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου παντού. Μα ακούτε, με βλέπετε. Γιατί έγραψε η φόφη μου ότι κόπηκε. Είχαμε διακοπή. Την πήρα λέει και πραγματικά είναι πολύ τούρμπο και έκανα δεύτερη παραγγελία. <laughs> Μην την πατήσουμε όπως την άλλη φορά. Ε, εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ το είχα πει. <laughs> σταμάτα Πλατινίδη. Δηλαδή. Εγώ το είχα πει στη Βάσια. Όταν τη δοκίμασα, και εδώ είναι να σου το πει κιόλα, γιατί εγώ ψέματα δεν έχω κανέναν λόγο να πω, δεν με έμαθαν οι δικοί μου να λέω ψέματα. Ξέρει τι γίνεται, όταν τη δοκιμάσει, εγώ ξέροντα τι θα γίνει, ξέροντα τι θα γίνει λοιπόν με εσά, είπα: Πρώτα θα μου ξαναστείλει να έχω εγώ δυο μπουκαλάκια. Και μετά θα βγω να τα πω σε όλο τον πλανήτη. Και μετά έγινε πανικός. Εγώ σε παρακολουθώ λέει δύο χρόνια και νομίζω ότι τώρα είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ. Τι γλυκό αυτό που είπες, τι όμορφο αυτό που είπες. Τι ωραίο να σου μιλάει έτσι μια γυναικάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, δεν θα συγκινηθώ και πρώτη φορά στο δωμάτιό μας. Τι λέει, καλά και εγώ παραγγείλα δεύτερη λέει, σιγά μην μείνω χωρίς. Είσαστε με τα καλά σας παιδιά, δεν μένεις χωρίς την κρυσταλλική. Τι λέμε τώρα, μην τα λέμε όλη την ώρα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Βάζω FGF, η και μετά την κρυσταλλική. Όχι, την κρυσταλλική θα τη βάλεις κλίδα μετά την κρέμα σου. Ε, όχι μετά την Δεβενώνη. Έπλυνα το πρόσωπό μου με το σαπούνι που ήμουνα χωρίς αυτό. Γκαλή είσαι εδώ. Όχι, θα τα ακούσει τώρα, γιατί τώρα μπορώ, γιατί τώρα δεν σε έχω να με βλέπει. Στο live το κοινό θα είμαι πιο, πιο μαζεμένη, πιο κυρία. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν το Νοέμβρη. Έρχεται αυτό το προϊόν στα χέρια μου. Εγώ σα φοβάμαι, λέει την αλήθεια μου, θα την πω. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έρχεται το Νοέμβρη λοιπόν στα χέρια μου αυτό εδώ το προϊόν που λέγεται. Ένα καθαριστικό προσώπου με έξι κύρια συστατικά, είναι σε μορφή τζελ, βοηθάει λέει στους πόρους, βοηθάει στη λιπαρότητα, καθαρίζει και αφαιρεί το μακιγιάζ με ένα πλήσιμο, πραγματικά το κάνει όμως, πραγματικά, και είναι χωρίς σαπούνι. Και είναι χωρίς το σαπούνι, αυτό είναι καταπληκτικό, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι λοιπόν χωρί σαπούνι και λε. Ε, τι, τι θέλει να πει, τι θέλει να πει ο ποιητή, τι θέλει να πει, τι χωρί σαπούνι, δηλαδή, τι εννοεί εδώ. Και διαβάζει ότι έχει μέσα αλοεβέρα, αλοεβέρα ξέρουμε ότι είναι καταπραϊντική, ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ σε ενυδάτωση, ξέρουμε ότι κάνει ακόμα και πούλωση. Σαπούνι χωρί σαπούνι. Ε, είναι αυτό που το διαβάζει και λε, Μάλλον τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Στη συνέχεια διαβάζεις ότι έχει γλυκολικό οξύ. Και λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι... Πού είσαι ρένα μου, πού είσαι κοριτσάρα μου αγαπημένη. Γλυκολικό οξύ σε ένα καθαριστικό τζελ, χωρίς σαπούνι. Λες, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Οκ. Okay. Ξέρεις ότι το γλυκολικό οξύ ισχωρεί πιο βαθιά μέσα στην επιδερμίδα με αποτέλεσμα να βοηθάει μέχρι την άλλη μέρα που εσύ θα βάλεις και όλα τα καλά που έχεις από συστατικά και από προϊόντα, θα τα φέρει όλα στην επιφάνεια. Οπότε αυτή η απολέπιση που θα κάνει από μέσα προς τα έξω θα έρθει στο πρωί και θα λάμπεις από το διάστημα. Ταυτόχρονα με το γλυκολικό οξύ έχει και λακτικό οξύ. Και τώρα, όσοι ξέρουμε και είμαστε αισθητικοί, όσοι έχουμε πάει σε δερματολογικά ιατρία, όσοι έχουμε κάνει θεραπείες με οξέα, τι λένε όλοι οι δερματολόγοι παιδιά, ότι για να κάνουμε σωστή δουλειά όσον αφορά τον καλό καθαρισμό στους πόρους, πρέπει να συνδυάσουμε γλυκολικό μελακτικό. λακτικό. Όμως εγώ τώρα έχω μια ερώτηση, λέει τώρα κάποια κοπέλα που μας βλέπει, κάποιο αγόρι που είναι καινούριο στην παρέα και καινούριο στο skin Άνα μου, εσύ έχεις πει ότι δεν χρησιμοποιούμε όμως οξέα με ρετινόλη και ειδικά με τη μαμά της ρετινόλης, τη ρετιναλδεΐδη με την κρυσταλλική που θα βάλουμε εμείς σε λίγο, ε. Και όμως, σαν καθαριστικό και σαν τονοτική, και θα το δεις μπροστά στα μάτια σου απόψε να συμβαίνει, εννοείται ότι μπορούμε, εντάξει. Λοιπόν, Ταυτόχρονα λοιπόν με αυτόν τον super duper συνδυασμό που το λακτικό όξι τι κάνει, καθαρίζει πάρα πολύ καλά επιφανειακά, ε, ακόμα και για πολύ 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 ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι το καλύτερο και το πιο θρεπτικό ταυτόχρονα με απολεπιστικό οξέο εκεί έξω, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ευαίσθητες και από επιδερμίδες που κάνουν ευριαγγείες και γενικότερα είναι έτσι πολύ λεπτή η επιδερμίδα τους. Κόλλησε! Τι, τι κόλλησε. Κολλάει. Γιατί. Γιατί κολλάει αφού δεν κουνήθηκα. Γιατί. Γιατί. Δεν με ακούτε. Κόλλησε για λίγο. Τώρα ξεκόλλησε. Επανήλθε. Γιατί. Τι παθαίνει. Πάει, τώρα οκ, okay. ναι αλλά γιατί μας τα κάνει αυτά, καλά θα το δούμε, θα το δούμε, μπορεί να πρέπει να αλλάξω το, έχει πάρα πολύ αέρα παιδιά, έχει πάρα πολύ κακό καιρό, εδώ βρέχει τώρα πάλι, τι να κάνουμε, τι να σας κάνω, εντάξει Βιβιάν μου, εντάξει Ντόρα μου, εντάξει Κουγκλίνο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μ' ακούσατε τι είπα όμως. Που είπα για το πάντρεμα του γλυκολικού με του λακτικού ότι είναι ένα πάντρεμα το οποίο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν κάνουμε κάποια θεραπεία. Ειδικά όταν θέλουμε να καθαρίσουμε και επιφανειακά και πιο δραστικά. Εντάξει, λόγω καιρού φυσικά. Αφού το σήμα μου είναι και 5G, όχι 3G που είχαμε στο χωριό. Εδώ πέρα, παιδιά, τώρα που άλλαξα κοσμοτέ, έχω 5G. Λοιπόν, μαζί λοιπόν με όλα αυτά τα συστατικά μαζί λοιπόν με όλα αυτά τα συστατικά. Έχει παιδιά και εκχύλισμα από φύλλα τσουκνίδας. Τι κάνουν αυτά τα φύλλα τσουκνίδας. Είναι πάρα πολύ γνωστό σαν συστατικό για την καταπραϊντική του δράση. Διαβάζω τώρα εγώ εδώ και ένα συστατικό το οποίο λέγεται χλωρεξιδίνη. Και εδώ η γιατρή της παρέας, οι γιατροί, λέω, τη παρέα και έχουμε πολλέ γιατρίνες εδώ στην παρέα. Ε, σίγουρα το γνωρίζουν σαν συστατικό. Γιατί είναι ένα συστατικό που χρησιμοποιείται ε, στην ιατρική, στη χειρουργική, σαν αντισηπτικό όταν είναι να πάνε να κάνουν μία τομή, όταν είναι να πάνε να κάνουν μία ένεση. Να καθαρίσουν δηλαδή πάρα πολύ καλά και να κάνουν αντισηψία στην επιδερμίδα, εντάξει, και έχει και ένα συστατικό το οποίο δεν το είχα ξαναδεί, το οποίο δεν το είχα ξαναδιαβάσει ποτέ, πουθενά, το οποίο είναι και πρώτο, άρα είναι και το μεγαλύτερο σε περιεκτικότητα, το οποίο λέγεται Ακνα Σιντόλ. Διαβάζω λοιπόν γι' αυτό και λέω τι είναι τώρα αυτό. Και, και γράφουν οι βιβλιογραφίες όλες ότι είναι ένα φανταστικό συστατικό όταν θέλουμε να κάνουμε σμιγματορυθμιστική δράση. Δηλαδή, όταν έχουμε μία λιπαρή επιδερμίδα, όταν έχουμε μία μεικτή επιδερμίδα ή όταν έχουμε μία κανονική επιδερμίδα, η οποία αυτή η επιδερμίδα η κανονική ώρες ώρες δεν κρατάει πολύ το μακιγιάζ ή βγάζει κάποια λιπαρότητα, έρχεται και δρά σαν για αυτή τη λιπαρότητα. Και σιγά σιγά σταδιακά βλέπουμε και βελτίωση και στην υφή στην επιδερμίδα αλλά και στους πόρους. Εγώ δεν βλέπω σχόλια όμως, λες να είμαι μόνιμο YouTube. Δεν ξέρω. Ούτε καρδούλες βλέπω, ούτε σχόλια, ούτε τίποτα. Θα μα γράψω. Οπότε, έπλυνα το πρόσωπό μου και αφαίρεσα και το μακιγιά με αυτό εδώ το καθαριστικό που το έχω πάλι στα χέρια μου. Αγάπη! Αγάπη! Yeah. Μου το κόψε. Το ίντερνετ. 5G. Δεν μου βγάζει 5G ψυχή μου. Δεν ξέρω τι έπαθε. 5G. Μα από του σπιτιού κολλάει αγάπη μου. 5G. Είχα και τα δύο ανοιχτά αγάπουλα μου. Γιατί λες τώρα αυτό συμβαίνει. Ξαναπροσπαθώ. Story με έβγαλε. <laughs> Τι κάνει παιδιά το Instagram. <laughs> λες να είναι ο καιρό τελικά ή το Instagram. Δεν ξέρω. Yeah. Δεν ξέρω τίποτα. Γεια σας. Παρτού. Μισό λεπτάκι. Να πάρω το αντισηκτικό μου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη αν είδες λίγο πλατούλα. Αλλά τόσα μπουκαλάκια έπιασα και πρέπει να συνεχίσω τον καθαρισμό μου. Τώρα μήπως μ' ακούτε καλύτερα. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα. Καρδούλες βλέπω, χαμός, χαμός. Τώρα σίγουρα μ' ακούτε και με βλέπετε καλύτερα. Άλλαξα λίγο τα τηλέφωνα πάλι όπως το πρωί. Μου φαίνεται ότι έτσι θα κάνουμε. Βιβιανάκι μου εντάξει όλα. Όλα καλά. Ένα-δύο τεστ. Μ' ακούτε. Εντάξει. Αποθήκευσα το πρώτο, πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ε, ωραία τέλεια. Για το καθαριστικό τα είπα στο part 1. Πάμε λοιπόν. Μετά από καθαριστικό. Το Purans, το Face Cleansing Gel. Από γαλλικό. <laughs> <laughs> Γκουγκλίνο. Τι είπες πάλι. Λοιπόν, γεια σου Άρα, γεια σου Εύα, γεια σου Φόβη ξανά. Ε, πάμε τώρα λοιπόν να βάλουμε το νοτική λοσιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ντίνα μου, ευχαριστώ Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε. Αύριο θα πάω για κάτι εξετάσεις, θέλω σε εκετεύω δηλαδή για θετική ενέργεια και προσευχούλα σου. Καρδιά μου, την έχεις, το ξέρεις. Και τι να σου πω τώρα, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα μου στείλεις ηχητικό και θα μου πεις τα καλά νέα. Μέχρι το μεσημερό απόγευμα θα μου τα έχει πει. Θα δει, θα δει. Όλα θα πάνε καλά, κοριτσάρα μου. Το ξέρει. Το έχουμε. Λοιπόν, πάμε στα αγαπημένα. Αχά. Στο αγαπημένο εκχείλισμα κουμκουάτ. Γιατί αν δεν μπαινέψει και το σπίτι σου και το νησί σου, καταλαβαίνει. Θα μα το πάρει και αυτό ο αέρα απόψε και η βροχή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα αχά μα. Όπω έχουμε πει. Εσείς που δεν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά, μου ήρθε σήμερα η κρυσταλλική ρετινόλια από γαλήνικο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά λοιπόν γιατί κάνεις καρδούλες και γιατί κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Τα μποναριστές κινησούλες, τα μποναριστές κινησούλες, κοίταξε, θέλω να το δεις αυτό, κοίταξε ακόμα και εγώ που είμαι τέρμα εξοικειωμένη με οξέα εδώ και χρόνια, αν θα την αφήσω λίγο παραπάνω, κοίταξε. Κοίταζε, όπως κάνω εγώ δηλαδή στους πόρους, κοίτα, κοίτα, και κάτω από τη μύτη, παιδιά. Και κάτω από τη μύτη είναι ένα σημείο που δεν του δίνει κανένα σημασία, αλλά εδώ είναι το πιο επίφοβο για να μας κάνει φλεγμονές. Γεια σου, Μαρίνα μου. Λοιπόν, μπράβο αγαπημένη μου, περιμένω γνώμες ε, και αποτελέσματα. Δάφνη μου, άστα πολύ, πολύ, πολύ αέρα και πάρα πολύ βροχή. Λοιπόν, θέλω να δεις ότι ακόμα λοιπόν και εγώ που είμαι εξοικειωμένη με τα οξέα, αν τα αφήσω λίγο παραπάνω, θα γίνει αυτή η μικρή ερυθρότητα παύλα κοκκινίλα για κάποια δευτερόλεπτα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό και την τελευταία φορά σας έγραψε και η Γιώτα μας, η καθηγήτρια αισθητικής, ότι με την οξέα δεν τρίβουμε. Οπότε επιλέγουμε ή να περνάμε πολύ ελαφριά ή να πηγαίνουμε πατ 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 πατ. Εντάξει, όχι τρίψιμο. Δεν είναι, το, δεν είναι το κουτζού, δεν είναι το tiger milk. Όταν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά και να κάνουμε τη μικροαπολέπιση, να ανοίξουν έτσι οι να τονωθεί η επιδερμίδα και να εισχωρήσουν όλα αυτά τα καλά που έρχονται, θα το κάνουμε και αυτό σωστά. Εντάξει, λοιπόν. Και τώρα θέλω να ετοιμαστείτε. Θέλω να έχετε τα τετράδια σας ανοιχτά, τα χεράκια σας έτοιμα, τα αυτάκια σας και τα ματάκια σας. Εδώ, σας θέλω focus. Θα ζητήσω προκαταβολικά, προκαταβολικά, συγγνώμη, γιατί αυτός ο ορός δεν υπάρχει ακόμα, θα είναι πάρα πολύ σύντομα διαθέσιμος, μη με κοιτάτε όμως με στραβά ματάκια, γιατί εγώ ξέρει αν σε αγαπάω ή όχι, οπότε σε λίγο καιρό που θα είναι διαθέσιμος, θέλω να σου πω ότι αυτός εδώ ο ορός είναι πολύ πονηρός ορός, έχει ιαλουρονικό, έχει πανθενόλι και έχει και μία συναμίδη κύριε Γκαλίνικο κύριε Γκαλίνικο και η και Πανθενόλ και Νιασυναμίδη. Λοιπόν, θα τοποθετηθεί λοιπόν πρώτο από όλα, γιατί είπαμε ότι απόψε θα κάνουμε μπαμ. Προσοχή, αυτή η ρουτίνα που θα δείξω απόψε είναι για προχωρημένους. Τους αρχάριους σας έχω τακτοποιήσει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ τον έχω από τη βάση μας. Εσύ σου τη τυχερή και πρόλαβες. Κάποιοι άλλοι θα περιμένουν λίγες μέρες ακόμα για να απολαύσουν, πραγματικά να απολαύσουν, πραγματικά όμως να απολαύσουν. Σοφάκι μου, εκεί θα είμαι στην έκθεση. Να απολαύσουν όλα του τα προϊόντα. Έχω να σας κάνω κάτι ρουτίνες. Έχω να σας μάθω κάτι, δεν, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, εσύ τώρα που μπορεί να μην το έχεις, ορίστε. διαβάστε κύριε Γκαλίνικο τι κάνετε στον κόσμο, εσύ που μπορεί να μην τον έχεις, βάζεις το ηλεκτρονικό σου, εντάξει, βάζεις, τι αίσθηση σου αφήνει. Ε, είναι από τις λίγες φορές, πάρα πολύ τίμια και ειλικρινής θα σου μιλήσω, που ένα σωρό, ο οποίο υποτίθεται ότι είναι για ενυδάτωση, που συνήθω αυτοί οι ωροί κολλάνε και λε Παναγία μου να περάσω γρήγορα στον επόμενο, είναι ένα σωρό που πάρα πολύ άνετα και θα το δει και στην πράξη. Όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα προϊόντα περαγίτσα μου, θα τον δει να τον κάνουμε και ανάμειξη. Γιατί, γιατί μπορούμε, γιατί δεν αφήνει κολλώδε αίσθηση σου αφήνει ένα δέρμα ειδικά μετά το καθαριστικό, δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν βελούδινο, είναι σαν μωρού και καταλαβαίνεις ότι δεν σε ενυδατώνει μόνο εκείνη την ώρα. Έρχεται η πανθενόλη σου που μπορεί και συγκρατεί την υγρασία γιατί το γελουρονικό αν δεν βρει έφορο έδαφος καταλαβαίνεις ότι είναι ικανό να σου τραβήξει και η υγρασία από την επιδερμίδα έτσι και κλειδώνει τόσο ωραία το δέρμα που είναι πραγματικά από τους καλύτερους ορούς και είναι και προηγμένης τεχνολογίας γιατί φρόντισαν πολύ πονηρά, θα ξαναπώ, να βάλουν και μία συναμίδη, η οποία ξέρουμε ότι εκτός από αντιφλεγμονώδη και τα δράση, έχει λοιπόν την ικανότητα να ενισχύει και τα υπόλοιπα στα Εμείς λοιπόν που δεν τον έχουμε βάζουμε τι, περίμενε κουκλαμού, Ιαλουρονικό, είμαστε στο ιαλουρονικό. Εντάξει, προχωράω παρακάτω. Ήρεμα. Πάμε στο Turbo Express Iron Line. Το έχουμε. Πάμε να βάλουμε Iron Line, κυρία Χοντρογιάννη, παρακαλώ. Πάμε, κυρία Χοντρογιάννη, να βάλουμε Iron Line, παρακαλώ. Πάμε να τα σηκώσουμε όλα. Θέλω την πέμπτη που θα σε δω να είσαι μία άλλη. Κανόνισε την πορεία σου, κυρία Χονδρογιάννη. Και παρόλο που λέω δεν θα ξαναβάλω στα χείλη, είναι καλά. Θα έρθω στην έκθεση, θα σας φιλάω. Πρώτα θα σας φιλάνε τα χείλη μου και μετά θα σας παίρνω αγκαλιά. Αχ, τι ωραία! Λοιπόν... Πάμε, <ουλουλώ> πάμε, 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 να τα κάνουμε όλα τσίτα μπόμπα τέντα. Eye line λοιπόν, που άλλου μπαίνει το eye line, όπου έχω βαθιές ρητίδες. <oud> Είχαμε ρητίδες, ε, μην ξεχνιόμαστε. Εμείς και ρητίδες θα γίνουμε Αχ, βλέπω λέει και θυμάμαι το χτεσινό καλάθι από ακάμνια άδειο. Έλα, Βασιλισσά μου, θα ξαναφτιάξει η κυρία Πίτσιου, σα παρακαλώ. Το πόσα μηνύματα έχω πάρει, το ότι δεν προλάβατε. Έτσι θα μα αφήσουνε, Όλοι θα στοκάρουνε. Πού να μα προλαβαίνουνε, Όλε οι εταιρείε, Πού να μα προλαβαίνουνε, Είμαστε και κάμποσε και κάμποσι. Λοιπόν, όπω βλέπει, εγώ το eyeline, του δίνω το χρόνο του το τον δίνω. Πρέπει να το τον δώσω λοιπόν. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αχ. Θα μ' αγαπάτε μετά από αυτό το live. Δεν ξέρω αν θα μαγαπάτε αγαπάτε ή θα με μισήσετε. Αλλά δεν φταίω εγώ. Εκεί στην καλήνη κοφταίνε. Δεν φταίω εγώ. Εγώ θέλω να σας τα δώσω όλα. Θέλω να σας τα δείξω όλα εγώ θα τα δείξω και να με συμπαθά και να θυμάσαι ότι με αγαπά. Ότι εγώ είμαι εδώ για να σου δείχνω τα καλύτερα και τα πιο δυνατά και τα πιο δραστικά. Θέλω να το έχει στο μυαλό σου αυτό που σου λέω, εντάξει. Λοιπόν. Δεν σ' αρέσει, ούτε εμένα μ' αρέσει. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Α, φιλιο, δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Κλείστε ο κύριος Γκαλίνικος. Μπορεί να βγει από το live παρακαλώ. Βάσια και εσύ βγες, Γιατί θα σου έρθει τίποτα τώρα. Συγγνώμη, παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ να τους το κρατάω άλλο. Συγγνώμη, ε. Με την. Ε, με, την μικροστα, με το μικροσταγωνίδιο που πρέπει να έχει μείνει εδώ μέσα. Με το μικροσταγωνίδιο, ξαναλέω, και μου έρχεται να κλάψω που έχει μείνει εδώ μέσα με τον ορό αναδόμηση ματιών, με τον ορό αναδόμηση ματιών, που είναι ένας ορός ο οποίος έχει 18 κύρια συστατικά, όχι σύνολο 18, 18 κύρια και βασικά και πάνω πάνω συστατικά. Αχ, αυτό το έχω, λέει η ζήλια. Γκουγκλίνο, πώς μιλάς έτσι. Τέλεια, πάμε, το έχουμε. Είδες κάτι αχονδρογένει. Κάποια συστατικά κάποια συστατικά, δεν θα σας τα πω όλα, είναι Κρατάμε σημειώσεις Τέλειο είναι αυτό με τα 18 συστατικά, ακριβώς Αργυρελίνη, το μπότοξ το ίδιο Ρετινόλη, που ξέρεις πόσο αγαπάει η ρετινάλιδε και η κρυσταλλική τη ρετινόλη. Έχει πολυολιγκοπεπτάιτς, ανόρθωση βλεφάρου. Όλα τα σηκώνει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Εντάξει, σταμάτα γογό μαρτυριάρα. Έχει λοιπόν και άλλο ένα συστατικό, το οποίο θα με θα με αγαπήσεις και θα με βάλεις φωτογραφία στο σαλόνι σου. Εκεί να με βλέπει την ώρα που θα ετοιμάσει, ή θα έχει έναν ολόσωμο καθρέφτη εκεί και θα περνά και θα με βλέπει. Λοιπόν, έχει ένα άλλο πεπτίδιο πολύ προχωρημένο. Το Geno White. Το οποίο ε, στο εξ, εξωτερικό βασικά κάνει θράψη ω το καλύτερο πεπτίδιο για λεύκανση, φωτεινότητα και λάμψη. Εντάξει, οπότε έχεις, πρόσεξε, λίανση γραμμών. Τραντα! για αντιγύρανση και ανάπλαση. Έχει τα πεπτίδια. Τιν! Ε! Έχεις και το άλλο που θα τα λευκάνει και θα τα λαμπυρίσει όλα. Και τώρα θέλω να πάρει στα χέρια σου κάτι αχοντρογιάννη μακού. Λοιπόν, το ανοίγω. Παιδιά όσο βγάλει, ε? Εσύ θα βγάλεις κανονική ποσότητα. Μην κοιτάς εμένα που θα κλάψω σε λίγο. Mm, εντάξει. Εντάξει. Λίγο ακόμα θα ήθελα. Λίγο ακόμα. Αλλά και αυτό που έβγαλε... Και αυτό που έβγαλε καλό είναι. Καλό είναι. Αγαπημένη μου, και να, δεν θα σε λυπηθώ καταρχήν γιατί δεν υπάρχει σαν προϊόν. Μη μου αγχώνεσαι. Κράτα όμως λεφτά γιατί ε, με, κατά το Πάσχα, μετά το Πάσχα, πριν το Πάσχα, η Γκαλίνικο θα τα βγάλει όλα. Δεν ξέρω για πόσες ώρες θα μείνουν διαθέσιμα και πότε θα είναι, και πότε θα είναι, ξέρεις. καταλαβαίνεις. Μη μου αγχώνεσαι, δεν υπάρχει ούτε αυτό, ούτε το άλλο που θα σου δείξω υπάρχει, οπότε μην αγχώνεσαι. Έβγαλα λοιπόν τον ωραίο αναδόμησης ματιών. Το έχουμε, Πόσα μπουκαλάκια σας είπα να πάρετε μία παρακαλώ, ομολογήστε τώρα όλοι εδώ. Πόσα μπουκαλάκια σας είπα να πάρετε μία Σας είπα να πάρετε πολλά, πήρατε. Πήρατε μία μακάρι να πήρατε. Όσο έβγαλα από τον ωρό, όσο αγαπημένη μας Γκαλίνικο να έχετε όμως απόθεμα, ε, σας παρακαλώ. Κούτα ολόκληρη, μπράβο. Παίρνω λοιπόν την νιασυναμίδη μου τόσο όσο ο ορός. Όχι παραπάνω, το βλέπεις, ε, ισόποση ποσότητα. Ένα προς ένα, εντάξει. Το μόνο που με παρηγορεί, έχουμε δύο στο, μπράβο σου, το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι δεν θα τρέξουμε και όποιος προλάβει. <χει> <χει> Γιατί δεν υπάρχουν, γι' αυτό το λες. Πήραμε, πήραμε, λέει. Φωτο... Φεγκοβολάει το προσωπάκι μου, Άννα. Καλέ, δεν έχω βάλει τίποτα ακόμα, μόνο... Μόνο η αιλουρονικό έχω βάλει και άλλη Αιν Εγώ πήρα την 24. Αχα! Σύμπω λοιπόν, Ιρή. Είναι... Λοιπόν, πάμε. Ο αναδόμηση δόμησης και νιασυναμίδι. Τι άλλο κρατάω τώρα εγώ εδώ? Κρατάω τη μαμά της ρετινόλης. Κρατάω την κρυσταλλική ρετινόλη. Πάμε. Μία, δύο και πάμε να το κάνουμε επιτέλους παρέα. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο πότε θα βγάλει τον ορό αναδόμησης. Δεν γίνεται να το κρατήσω άλλο αυτό το μυστικό. Το έχω δείξει άλλη μία φορά στους πιο παλιούς και τις πιο παλιές. Αλλά τώρα τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου θέλουν να ανέβουν τμήμα. Δεν μπορώ εγώ να τα κρατάω πίσω. Πάμε. Αχ, δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Η μια Συναμίδη θα τον μπουρλωτιάσει. Μπουρλώτο! Ποιε ρητίδε, παιδί μου, ποιε. Ποιο τα έχει ρητίδε, παιδιά. Κανένα. Εδώ, έχετε εμένα. Καλά, όχι, έχετε εμένα. Έχετε τι εταιρείε που τα βγάζει και έχετε εμένα που είμαι ο πετρετζίκη του. Ο πετρετζίκη των συστατικών. Λοιπόν, θα βάλεις μόνο εκεί που... Δεν θα βάλεις όλο το πρόσωπο, εκεί που θέλεις να τα εξαφανίσεις, να τα... Καλέ κυρία λέει, δηλαδή περάσαμε την πρώτη αντιρρητική τάξη. Να ξέρεις τι σε περιμένει. Να ξέρεις τι σε περιμένει ακόμα. Ακόμα τίποτα δεν έχεις δει. Αρχάρι, μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει αυτή η ρουτίνα. Τουλάχιστον, τουλάχιστον ένα μήνα και κάτι. Τουλάχιστον. Εντάξει. Και όχι κάθε βράδυ, κάθε δεύτερο τρίτο. Δηλαδή, και η αρχάρι, όταν θα θέλει να κάνει κι εσύ το έξτρα, το τούμπανο, το τούρμπο, και με τις ταινίε που θα σας τα πω μόλις γυρίσω από την έκθεση και θα τα κάνουμε που θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο καταλαβαίνει. Ε, παιδιά θα γυρίσετε τα χρόνια πίσω τουλάχιστον μια εικοσοετία. Εντάξει, αλλά όταν θα ξεκινήσουμε να αναμειγνύουμε την κρυσταλλική με τον ωρό και την ιασυναμίδη, θα το κάνουμε και αυτό σταδιακά όπως ακριβώς ξεκινάμε τη ρετινόλη. Εντάξει, δηλαδή δύο-τρεις φορές την εβδομάδα και κάθε εβδομάδα θα προσθέτουμε μία. Δεν θα πάτε να μου πλακωθείτε να μου το κάνετε αυτό η αρχάρι από τον πρώτο μήνα κάθε βράδυ. Σιγά σιγά. Εδώ τα κορίτσια και να στο πούνε κιόλα είναι τουλάχιστον ένα με τρία χρόνια χρήστες ρετινόλης οξέων και παντρεμάτων με ρετινόλι. Εντάξει, λοιπόν. Αχ, να πιω και το χαμομηλάκι μου. Τώρα λοιπόν, έδωσα χρόνο, απορροφήθηκε. Όπως βλέπεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μη μου φοβάστε. Τούρμπο λέει. μέχρι τώρα έβαζα τα δύο χωρίς συναμίδη. Φαντάζομαι τώρα τι θα γίνει. Αγάπη, Εμένα κοίταζε, όπως με κοιτάς και με ακούς χρόνια τώρα και σε ευχαριστώ και σε αγαπώ γι' αυτό. Μέχρι το Πάσχα, εσύ που θα το κάνεις τώρα κάθε βράδυ που το ξέρεις, ξέρεις πώς θα γίνεις. Άντε για Άντε γεια. Λοιπόν, ε, εννοείται ότι γίνεται καλέ, ε, εννοείται δεν θα πετάξεις την ιαστυναμίδη σου, απλά... Ε, όταν θα σου τελειώσει θα πας την πιο προηγμένη, εμπλουτισμένη, είτε αυτήν με το γελουρονικό, είτε την άλλη που όταν θα την πάρω στα χέρια μου θα στη δείξω και θα σου εξηγήσω τις διαφορές. Εντάξει, την ιασυναμίδη 15% μάλιστα. Άνα, εμεί που βάζουμε ρετινόλη την κρυσταλλική κάθε βράδυ, βεβαίω, 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 θα γίνουμε Benjamin Button. Σ' αγαπώ. Κάθε φορά που σα λέω αυτό, σκέφτομαι αυτό το έργο. Να το ξέρει εσύ αυτό. Λοιπόν, οπότε, δεν θέλω, θέλω μία παρένθεση εδώ. Θέλω να ξέρουμε ότι η κρυσταλλική, παιδιά, από γκαλίνικο, επειδή τη βλέπεις έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι λάδι. Δεν, δεν, δεν σου φράζει τώρα το, το care σου, δεν θα, θα αφήσει να περάσει ε, και η κρέμα σου και οτιδήποτε άλλο βάλεις στο πρόσωπό σου, εντάξει. Γιατί μου λέτε, ε, επειδή είναι ε, έλαιο, τη βάζω τελευταία. Όχι! Επειδή είναι, σε, επειδή είναι κρυσταλλική ρετινόλη με ρετιναλδεΐδη, εντάξει, ε, τη βάζεις τελευταία γιατί δεν έχεις ξαναβάλει ρετιναλδεΐδη. Εμείς που βάζουμε και ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε, μπορούμε να το παίξουμε διπλό ταμπλό, στην πορεία όμως. Πάμε τώρα να κλειδώσουμε, πάμε τώρα να κλειδώσουμε με την κρέμα ματιών που τη δοκίμασα και χθε το βράδυ, μόνη της όμως, όπως υποσχέθηκα, μόνο με το Iron Line, και σήμερα θα το βάλω πάνω από αυτό. Εχτες ένιωσα αυτό το τσίρ τσίρ τσίρ, που είπε η κυρία Κατερίνα. Σήμερα με την κρυσταλλική, θέλω πολύ να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί. Πραγματικά όμως, θέλω να δω. Βασικά και εσύ θα με δεις, γιατί θα έρθω μαζί σου εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αύριο, μπορεί να μην κάνουμε ρουτίνα, να κάνουμε unboxing. Έχω unboxing να κάνω. Λοιπόν. Κωνσταντίνα μου, δεν θέλω να βάλεις τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θέλω να ενισχύσεις για την ώρα με νιασυναμίδη. Για τουλάχιστον, άκουσέ με, για τουλάχιστον ένα μήνα, και μετά ε, θα τα πούμε τι άλλο μπορείς να κάνεις. Πάρε την Ιασυναμίδη σου να μπουστάρεις ήδη αυτά που έχεις, μην παίρνετε πολλά. Όταν έχεις ήδη την όλη, όταν έχεις ήδη κρυσταλλική, εντάξει, μην πάρει και κάτι άλλο με κρυσταλλική ή κάτι άλλο με ρετινόλι. Πάρε μία Ιασυναμίδη που θα τα κάνει και τα δύο τουρμπο. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχεις βάλει ποτέ ρετινόλη, ε, τότε θα πάρεις, ε, τι κρέμες έχεις, για γράψε μου. Άρα κλειδώνεις μετά την κρέμα και ας έβαλες κρυσταλλική στον ωρό. Μπράβο τώρα. Λοιπόν, έβαλα τώρα εγώ κρέμα ματιών, κλείδωσα με κρέμα ματιών. Τώρα εγώ, τώρα εγώ εδώ, Παιδιά, θα φάω ξύλο κάποια στιγμή. Εγώ το έχω δει. Τώρα εγώ εδώ. Όχι, δεν είναι λάθος. Πολύ καλά κάνεις. Αν μια συναμίδη δεν έβαλες ποτέ, ε, θα βάλεις μια συναμίδη χτες. Βάλε μια συναμίδη χτες στη ζωή σου. Χτες. Λοιπόν, εγώ τώρα θα το κάνω θα το κάνω θα το κάνω εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Εντάξει. Λοιπόν. Βεβαίως και κάνει. Κρέμα λάμψης θα βάλω παιδιά. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Θα βάλω κρέμα λάμψης. Η οποία κρέμα λάμψης είναι κρέμα λάμψης, αντιγύρανσης, λεύκανσης. Είναι την κρυσταλλική λέει την αγάπησα μου, άλλαξε το πρόσωπο, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ. Φαντάσου λοιπόν αγαπημένη, να πάρεις και να βάλεις μια συναμίδη. Και υπάρχει λόγος που σου λέω να πάρεις μια συναμίδη, γιατί, γιατί τον άλλο μήνα... Τον άλλο μήνα εμείς εδώ κάτι θα κάνουμε πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε απόψε. Λοιπόν, και τώρα εσύ με κοιτάζεις και απορείς, γιατί εγώ σου είπα μόλις τώρα ότι η κρέμα λάμψης, η βραδινή κρέμα από την ε, πολύ στοχευμένη θα πω σειρά από την καλλινικό, έχει μέσα βιταμίνη C, ιαλουρονικό, ρετινόλι και ρεσβερατρόλι. Βιταμίνη C, ρεσβερατρόλι και ρετινόλι και μετά πάλι κρυσταλλική. Ναι. Ε, θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη και έτοιμος γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. δεν έχει παιδιά. Η νιασυναμίδη που θα πάρετε θα είναι η νιασυναμίδη 15% από την ακόμη η οποία έχει και η αλουρονικό. Εντάξει. Βάζεις την όλη και θέλεις να πάρεις την κρυσταλλική. Ποια είναι η σειρά. Πρώτα η ρετινόλη σου και μετά η κρυσταλλική. Και μετά από λίγο καιρό που θα πάθεις σοκ με τη λάμψη που θα βλέπεις στο πρόσωπό σου, που θα παθαίνεις σοκ που θα πηγαίνεις και θα ψάχνεις τη ρητίδα που είχες στο μέτωπο, τη ρητίδα που είχες στο μεζόβριο, τη ρητίδα που είχες παλιά όταν χαμογελούσες και λες «Χριστέ μου Παναγία μου, πού πήγε» ε, θα μπορεί και εσύ να κάνεις αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Εγώ κρατάω λοιπόν στα χέρια μου την κρέμα λάμψης η οποία ξαναλέω έχει μέσα ρε την όλη. Εντάξει. Κοίταξε τώρα τι κάνω εγώ. Κοίταξε τώρα τι κάνω εγώ. Μην τελειώσει κι εσύ. Δεν θα το αντέξω. Μέχρι το Πάσχα. Λοιπόν, δες. Έβγαλα την ποσότητά μου. Ε, κάτι έχουν ρογιά είσαι εδώ. Νία συναμίδι κάτι. Πάμε λίγο. Νία συναμίδι. Και πάμε λίγο... Πάμε λίγο. Αχ, έχει έρθει ένα κύριο. Νομίζω ότι είμαστε στο χρυσό κουφέτο. Σα πιάνει μία-μία και σα στέλνει μήνυμα. Κύριε μου, δεν είμαστε η Ανίτα Πάνια. Συγγνώμη, γεια σα, αντίο. Λοιπόν, κρυσταλλική, κρυσταλλική ρετινόλη. Κρυσταλλική. Εντάξει, Είμαστε έτοιμοι. Για τις προχωρημένες, ναι. Για αυτές που έχουν βάλει ήδη όλη. για αυτές που έχουν βάλει ήδη κρυσταλλική. Μ? Δεν μπορώ να περιγράψω τι συμβαίνει στο δέρμα. Θα το δεις, θα το δεις αύριο το πρωί. Θα σου έρθω άβαυτη. Εντάξει, να κάνουμε unboxing μετά ή πριν το skincare μου θα δούμε. Μόνο με μία... Λοιπόν, κοίτα. Έλενα μου, πώς να μην την αγαπάς την κρυσταλλική. Πώς να μην... Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μην την αγαπήσει. Θα το βάλω σε story. Όλα θα τα βάλω σε story. Τι εννοείς. Εννοείται ότι θα τα βάλω σε story. Πώς θα τα βρείτε, ό,τι υπάρχει βέβαια, ε. ό,τι δεν υπάρχει θα το βάλω σε story, αλλά ε, θα το βγάλετε μόνο φωτογραφία, εντάξει. Λοιπόν, Α. κρυσταλλική επί 100 που την τουρμπάραμε με την Ιαστιναμίδη, κρυσταλλική και στα μάτια, θα έρθεις οπωσδήποτε αν θα κάτσεις μπροστά από υπολογιστή και κινητό, να μου βάλεις λίγο, σε παρακαλώ πολύ, την... ποια πήρα καλέ? Τη sleeping cream. Εντάξει, οπωσδήποτε. Ή την αναπλαστική σου, αν θα πας για ύπνο. Στο λαιμό τα μποναριστά, ακριβώς όπως το είδες. Όπως το είδες, ακριβώς. 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 Η κρυσταλλική είναι της εταιρεία Γκαλίνικο, αγαπημένη. Με ποια άλλη κρέμα μπορούμε να την αναμίξουμε, ανάλογα, ανάλογα τα συστατικά, γιατί δεν κάνουν ε, όλες σε όλα, κατάλαβες, κοιτάξτε λάμψη παιδιά, φανταστείτε και στην κρυσταλλική από ό,τι κατάλαβα έχει ποσοστά, όπως και έστειρε την όλη, βεβαίως, αυτή την κρέμα νύχτας θέλω να την πάρω, ναι, ναι, ή την ακόμη την blue light, πραγματικά, ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, λοιπόν, σε αυτή τη ρουτίνα, Ξαναλέω, σε αυτή τη ρουτίνα οι πολύ προχωρημένοι, οι πολύ προχωρημένοι θα μπορούσαν να παντρέψουν και τη Medicaid τους. Δεν θα το πω όμως απόψε, βλέπω πολύ αρχάριο κόσμο μέσα και δεν θέλω να δημιουργήσουμε ε, προβλήματα. Θα τα πούμε σε μια άλλη ρουτίνα λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να την πάρετε πρώτα την κρυσταλλική... Πρέπει να ξεκινήσετε λίγο έτσι να μπείτε στο mood, μετά να πάρετε και μία νιαστιναμίδη ή μακάρι να προλάβετε όταν θα βγει το ελαιογρονικό με την νιαστιναμίδη που θα είναι ήδη ε, έτοιμο εκεί κατά το Πάσχα και να τα βάλετε στη ρουτίνα σας μαζί με μία κρέμα ρετινόλης και μετά θα μάθουμε ακόμα περισσότερα. Ε, ήθελα να σας βάλω και τη medicate, θα τη βάλουμε σε ένα άλλο βραδινό αλλά θα το, θα το πω, να το ξέρετε, ότι εκεί δεν θέλω καθόλου η αρχάρι να τα μπλέξετε. Εντάξει, οπότε, και το πρωί ξυπνά και δεν πιστεύεις αυτό που βλέπεις, πραγματικά δεν το πιστεύεις παιδιά, πραγματικά. Μπορούμε σε κρέμα λαντιόπης, δεν θέλω την, ε, την κρυσταλλική, δεν θέλω να την μπερδεύουμε σε κρέμες που έχουν πολλά βούτυρα το έχω δοκιμάσει, μπορεί. Με την Botox τη Aurora την έχω δοκιμάσει, μπορεί. Με την Bakuchiol την έχω δοκιμάσει, είναι Turbo. Ε, με την. Ε, την πώ τη λένε. Αχ, πέστε είναι καλέ. Με την. κόλλησε το μυαλό μου. με την. πέστε δε με την Sleeping Cream που έβαλε τώρα την έχω δοκιμάσει. Αλλά. Ε, μην μου λες για κάποιε κρέμε ή κάποιε εταιρείε που δεν έχω δοκιμάσει, όπω είδα μια κυρία μου έγραψε για μια φρόικα. Δεν την ξέρω καθόλου, δεν την έχω δοκιμάσει. Ε, δεν μπορώ να ξέρω αν θα μπορεί να την παντρέψει έτσι στο χέρι μου. Εδώ, παιδιά, μιλάμε για την ίδια εταιρεία. Ε, οπότε θα ήταν πολύ δηλαδή εξωπραγματικό να μην ταιριάζει τόσο υπέροχα Μα τόσο υπέροχα ενισχύοντας με λίγο μία συναμίδη ε, Εντάξει, με τη, ρετινόλη, με τη ρετινόλη σε πάντρεμα στο χέρι, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά για πάρα πολλούς μήνες, όταν λέμε για πάρα πολλούς μήνες, χρησιμοποιούσα τη ρετινόλη και μετά κλείδωνα με, το, με την κρυσταλλική. Για τουλάχιστον δύο μήνες το έκανα αυτό να ξέρεις και πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν ξανά sold out η κρέμα λάμψης από, από γκαλίνικο. Εντάξει, μπορείς βεβαίως και με την MP, αν δεν έχουμε βάλει ποτέ την όλη, μπορούμε να ξεκινήσουμε με κρυσταλλική φυσικά, αρκεί να μην έχουμε μία αφυδατωμένη επιδερμίδα, αρκεί να είμαστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σωστοί ε, την επόμενη μέρα με τη χρήση του αντιλιακού, εντάξει, για να μην ακυρωθεί όλη η δράση που έκανε η κρυσταλλική μας ε, το πρωί. Εντάξει, σε ορό ή σε κρέμα, πιο αγαπημένη μου σε ορό ή σε κρέμα με μια συναμίδι παιδιά ordinary δεν είχα, δεν είχα εγώ αυτά τα προϊόντα. Εγώ εδώ και ένα χρόνο και βάλε έχω την μια από ένα ακόμη. Από ordinary το μοναδικό προϊόν που συνεχίζω και παίρνω και αυτό για να το ενισχύω μέσα σε προϊόντα που θα τα δούμε τον άλλο μήνα είναι η αργυρελίνη τίποτα άλλο. Γιατί να πάω ordinary όταν είναι ακόμη μου τα βγάζει πιο προηγμένα όλα. Κατάλαβες, όπως προχωράω ε, και στις εταιρείες προχωράω και στους ορούς, δεν μένω στα, στα παλιά. Πάω στις πιο προηγμένες συνθέσεις και όποιος παρακολουθεί ε, την Ordinary θα δει ότι σιγά σιγά και εκεί τραβάνε και αποσύρουν κωδικούς και βγάζουν καινούριου. Κατάλαβες, γιατί βλέπουνε ότι γύρω τους το είδαν αυτό με τα συστατικά και πάνε και εκείνοι να κάνουν τώρα. Κατάλαβες, κα, μια αναβάθμιση. Αν αναμίξω την κρυσταλλική με την κρέμα μου, μπορώ να βάλω πριν την κρυσταλλική σαν ορό. Βεβαίω, αγαπημένη μου, και μπορεί, αρκεί να είμαστε εξοικειωμένοι, είπα έτσι. Την κρέμα με βιταμίνη Α τη Αουρόρα τη βάζουμε πριν τη μίξη μέρη την αλτεΐδη ή μετά. Μπορούμε να τη βάλουμε πριν. Τριαλόζη τελευταία πριν την κρυσταλλική και μετά την κρέμα. Πολύ σωστή. Κωνσταντίνα μου, δεν το ξέρω. Όταν βάζουμε πρώτα ρετινόλι και μετά κρυσταλλική ρετινόλι σε κρέμα ή ορό ρετινόλι σε κρέμα. Ρετινόλι σε κρέμα. Αυτά. Ωστόσο θέλω να δεις την επιδερμίδα μου που μου είπατε στην αρχή του live ότι λάμπω. Και έλεγα από μέσα μου και που να δεις σε λίγο τι έχει να γίνει και σου υπόσχομαι. Στο λόγο της τιμής μου που ξέρεις ότι πάντα τον κρατάω. Μόλις μόλις θα είναι έτοιμα, μόλις θα είναι έτοιμα τα προϊόντα τους, θα σου έρθω με κάτι που θα μας συζητάνε για πάρα πολλούς μήνες. Με την εταιρεία Γκαλινικό. Να το ξέρεις. Για πιο safe και για αρχάριες όπως εγώ μπορείτε μετά, το σε, μετά τα σέρουμ να βάλετε την, κρέμα σας, μίξη με δύο σταγόνες κρυσταλλικής, από πάνω ρε την όλη αορόρα, μετά τρεις σταγόνες κρυσταλλική και κλείδωμα με αναπλαστική. Φιλιό τέλεια! Τέλεια η βοήθειά σου και εγώ λάμπω εν, εννοείται. Η αλήθεια είναι λέει ότι όταν τελειώσει τα ordinary πάμε σε ένα ακόμη. Παιδιά ναι, ε, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να προχωράς να εξελίσσεσαι σε κρέμες, σε ορούς, σε σαπούνια, σε τονωτικές, και να μένεις λίγο πίσω στα basic, κατάλαβες. Να την κάνεις Ιωάννα, τι ρωτάς. Ιωάννα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σου προκάλεσε έγκαμμα στο πρόσωπο η αισθητικός. Λυποθυμώ. Όχι ρε αγαπημένη μου, γιατί, τι, τι έγινε. Για πόσο λίγο θα πρέπει να μην φοράω ρε την όλη. Αγαπημένη μου, δεν είναι ότι δεν θα φοράς μόνο ρετινόλι, δεν πρέπει να φοράς ε, ισχυρά συστατικά γενικά, ούτε στο σαπούνι σου, ούτε στην τονοτική σου, ούτε στους ορού σου. Θέλεις μόνο πολύ 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 καθαριστικά και αναπλαστική, τουλάχιστον μέχρι να φύγει η κοκκινίλα και ο ερεθισμός. Αχρε κοριτσάρα μου, γιατί τι κάνατε. θα σκάσω τώρα. Γιατί από οξέα, από τι, από τι. Με κερί στα φρύδια και στο μουστάκι. Σου έκανε φουσκάλα. Εμουλφίνε ναι, έχεις. Πορε παιδιά. Γιατί δεν το δοκίμασε το κερί πριν στο βάλη, ρε αγαπημένη μου, πάνω σου. Έτσι το πήρε από το τέτοιο και το έβαλε πάνω σου. Η εμουλφή. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό τη ρωτάω αν έχει εμουλφή. Αχ, με πόνεσε το στομάχι, ρε γαμό του. Ναι, βρε Μαρία, είδες, είδες. Οσία μου είσαι εδώ, γράψε μου κορίτσι μου, εμουλφίν, 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 εμουλφίν και πολύ ήπιο καθαριστικό και μακριά από οξέα τίποτα, ούτε, ούτε, τίποτα, 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 ούτε στην τονωτική σου λοσιόν, ούτε στο σαπώνι ούτε πουθενά. Ναι, υπάρχει, ναι, το ξέρω, ναι, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Υπάρχουν όμως τρόποι και γι' αυτό υπάρχουν τρόποι, κατάλαβες. Βάζεις λίγο baby powder, ρε παιδί μου, πριν τους βάλεις το κερί. Υπάρχουν τόσο ωραίες λύσεις να μοιραστούμε οι συνάδελφοι. Αλλά δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι να σε βλέπουν συναδελφικά. Αν δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός, ξέρεις πόσο πιο πολύ θα ομορφαίναμε και σαν άνθρωποι και σαν αισθητικοί και στην Ελλάδα επιτέλους όπως το εξωτερικό. Όχι φουσκάλα, απλά κοκκίνησε. Αγαπημένη μου, σε μουλφίν ή τουλάχιστον και την πεπανθόλ που έχει, βάλ σε πολύ, σε πολύ μεγάλη στρώση, δηλαδή τύπου μάσκα. Και βάζε 3, 4 και 5 φορέ την ημέρα. Όσο μπορεί, τουλάχιστον όμω, σε παρακαλώ για 2-24 ώρα, δεν θα βάλει καθόλου τίποτα, ούτε ρετινόλη, ούτε οξέα. Και στείλε μου μήνυμα ηχητικό ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Εντάξει, για να, για να το δω να ανέβει πάνω. Δεν είναι όλοι. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω τώρα μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω για να έρθει να κοιμηθεί ο Στέφανος, γιατί από αύριο ε, ανοίγει έτσι λίγο το, το φούρνο, σιγά σιγά, για να ξεκινήσει πρώτη του μήνα χωρίς εμένα για αρχή και μόλις γυρίσω την έκθεση μαζί. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω που για άλλο ένα βράδυ κάναμε μαζί μια ρουτίνα. Ε, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και θα σας ε, έρθω το πρωί. Λοιπόν, ελπίζω να σα άρεσαν τα κόλπα μας, Ελπίζω να σα άρεσαν τα κόλπα μα. Θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερα. Θέλω να μοιραστώ πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά όταν δεν υπάρχουν όλα τα προϊόντα που θέλω. Γκαλή Νίκο, ελπίζω να έχει πάγιο ύπνο. Ε, Καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνω λίγο κράτη. Γιατί μετά χτυπάει το, το μήνυμα συνέχεια και μου λέτε Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Θα σε ξυπνήσω αύριο, λέει, γιατί ξενύχτησα. Να με ξυπνήσει. Για σένα πάω παντού και στο φεγγάρι. Λοιπόν, σα καληνυχτώ, σα φιλώ, σα αγαπώ για να έρθει να κοιμηθεί ο άντρα μου. Πώ το νιώθει το δέρμα σου, Κατιού, που τα έκανε όλα βήμα-βήμα. Πες λίγο, σε παρακαλώ. Θα μου πει αύριο στο τηλέφωνο. Θα σε δω εγώ την Πέμπτη. Είσαι εσύ, λέει, μία κολυπαντζού, τζουτζουτζού. Τζου. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Για όλα. Καλή σεζόν να έχει όλος ο κόσμος παιδιά. Και όχι καλύτερη από πέρσι. Σαν πέρσι να είναι. Αυτό. Πολύ μας άρεσε αλλά, ήταν λίγο αν μας τα φύγεις δηλαδή. Τι να κάνω αφού πρέπει να κοιμηθεί το αγόρι μου. Ντάτσι. Τσίτα λέει ειλικρινά. Θα δεις το πρωί. Λοιπόν. Φιλάκια πολλά, 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 πολλά. Καλό ξημέρωμα. Ούτε εγώ θέλω να φύγω, αλλά πρέπει να τελειώσω λίγο το μάζεμα για να έρθει να κοιμηθεί ο αντρούλη μου. Εντάξει, καλό ξημέρωμα. Γεια σα, εννοείται θα το αποθηκεύσω. Bye. Ανεβάζω story, ε, όλα. Γεια σα. Γεια σου, YouTube μου.